Αμήν. Η εικόνα περνάει από τα διάφορα κονάκια και τα κελιά των καριών για να πάρουν όλοι την ευλογία της Παναγίας. Ακολουθούν σύντομες δεήσεις και χεράσματα. Ούτω λαμπάζει το φως ημών έμπρωση των ανθρώπων, όπως είδος είναι ημών τα καλά έργα, και δοξάζει τον Πατέρα ημών των εξ ουρανής. Μην νομίσετε ότι έχουν καταλύσει τον νόμο εις τους προφήτας, που κι ήρθαν καταλύσει αλλά πληρώσε. Και έχουν μεγάλη διατροπή. Και σήμερα δεν έχει άλλο φαγητό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Έτσι τα κερδάνε. Στην είσοδο της Μονής του Κοιμουσίου, ο καθηγούμενος αρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος με την ακολουθία του περιμένει να προϋπαντήσει και να προσκυνήσει την θαυματουργική εικόνα της Μεγαλόχαρης. Μετά την περιφορά της εικόνας γύρω από το καθολικό της Μονής, ακολουθεί δέηση. Οι επισκέψεις στα κονάκια, τα κελιά και τις κήτες είναι επισκέψεις αγάπης και χαράς. Μέσα στη φωτεινή κλιμάκωση της φυσικής ανθοφορίας λάμπει και φέγγει η άρρητη αναστάσιμη χαρά. Η Ανάσταση εξακτηδώνει την ψυχή στο μοίρασμα προς τους άλλους, στο μοίρασμα προς τον κόσμο. Είναι μεγάλη και βαθιά η συγκίνηση των προσκυνητών να πάρουν για λίγο στα χέρια τους την εικόνα του άξιον εστί. Η ευχαριστιακή κοινότητα συγκροτείται σε σώμα από λατρευτικά όντα, από πρόσωπα που μετέχουν στο λειτουργικό μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης. Γι' αυτό είναι
που με την αναστάσιμη μέθη οι ασκητές, οι προσκυνητές και όλοι οι μετέχοντες εδώ στο όρος βγαίνουν και κατευθύνονται προς τη συνάντηση με τον Αναστάντα στο πρόσωπο του άλλου αδερφού ειδωμένου. Αυτός Ανέστη. Πατήρ Αρτέμι, αυτός που μετά τα πάρε. Αυτός Ανέστη. Στην σκήτη του Αγίου Ανδρέα ο γέροντας περιμένει αναγκαλιάζοντας με διάπλατη την αγκαλιά και εισέρχονται όλοι μαζί για την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Και το πνεύμα σου κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ραβί, ο λέγε τερμινευόμενον διδάσκαλεν, που μένει, λέγει αυτός ανέστην εσμένον. Ανοίξτε δρόμο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού καταργούν το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Χριστός είναι το Πάσχα, το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Η εικόνα της προστάτηδας του Αγίου Όρους διέρχεται και από το κτίριο της Ιεράς Κοινότητας προς αγιασμό και ευλογία των εναυτό υπηρετούντων. Ακολουθούν οι καθιερωμένες ευχές. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, και η εικόνα του Άξιον Εστί επιστρέφει στο ναό του Πρωτάτου, στο προσκυνητάρι της. Για το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας, η Ανάσταση του Χριστού είναι θεμέλιος λίθος υπάρξεως. Ακτίμονες και ξενιτεμένοι καλόγεροι, με την αποταγή των πάντων, γυρεύουν την επιστροφή στον Πατέρα και έχουν μάνα τους την Κυρία του Όρους, την Θεοτόκο. Αυτή τους η δίψα συνάντησης με τον Αναστάντα συμπαρασύρει στην Αθανασία και την γύρω φύση. Από το παραμικρό άνθος και ζωήφιο μέχρι τα γερόκορμα δέντρα. Από τις γραμμές των βουνών μέχρι τους κόλπους και τις αγκάλες της θάλασσας. Η φύση πάλεται από την ιερότητα της αναστάσιμης αναφοράς της. Μουράνε,
κάτω από το μαύρο ράσο, ο αφανής και χαριτωμένος εκ Θεού αγωνίζεται. Πρώτα κατά του μεγαλύτερου εχθρού, του εαυτού του, και μετά εναντίον του γεώδους φρονήματος, βρέχοντας τις πέτρες και τα χώματα του άφωνα με δάκρυα πιο αληθινά και από την γύρω θάλασσα. Αυτοί που αρνήθηκαν τον κόσμο και αγαπήθηκαν από τον Θεό εμένουν και μένουν όπως τα στρίδια στους βράχους του όρους προσκολλημένοι. Ο απλός καλόγερος του όρους είναι το μέτρο της αγιορείτικης πράξης και ζωής, γιατί καλλιεργεί την άλλη πλευρά, την βαθύτερη της ανθρώπινης ψυχής. Γι' αυτό το κλάμα του ανθίζει χαρά Ανάστασης. Γι' αυτό το χαμόγελό του βεβαιώνει την Αθανασία.